παιδιά που ήρθαν εδώ πέρα και τους δασκάλους τους, τους καθηγητές τους, τους εκπαιδευτικούς που ήρθαν εδώ πέρα στο χωριό μας. Να πούμε δύο λόγια, τουλάχιστον για το χωριό μου, να ξέρετε τι ήρθατε εδώ πέρα και πώς ήταν το χωριό μας, τι ήταν το χωριό μας και ποιοι αγωνιστήκανε και ποιοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι εδώ πέρα. Κατά πρώτα να ξέρετε ότι εδώ πέρα, πριν το 1900, όλο το Έλληνο ερχόταν εδώ πέρα και ετοιμούσε την εορτή της Παναγίας, κατά πρώτα θρησκευτική εορτή, στον ναό στα Μπελίτικα. Ήταν η παλιότερη εκκλησία του Ευαγγελισμού, η οποία υπήρχε στους Έλληνες. Και ερχόταν όλα τα περισσότερα σχολεία εδώ πέρα. Και πρόλαβα και εγώ τη δεκαετία του 50, που πήγαινα στο σχολείο, και ερχόταν 4 σχολεία εδώ πέρα στα Μπελίτικα και είμαστε γύρω στα 250 παιδιά εδώ πέρα. Δυστυχώς, ο χρόνος είναι κάτι το οποίο τα καλύπτει όλα, τα σκεπάζει όλα. Και μένει μονάχα ιστορία, τίποτα άλλο δεν μένει. Αυτή την ιστορία λοιπόν, εάν την ξεχάσουμε κι εμείς, θα φτύκανε όλα τα πάντα. Γι' αυτό πηγαίνουμε στα σχολεία για να μάθουμε κάτι, γι' αυτό κάναμε αυτές τις τελετές εδώ πέρα τις οποίες κάνουμε, για να τιμήσουμε αυτούς τους νεκρούς, οι οποίοι θυσιαστήκαν και δώσαν το αίμα τους, για να είμαστε κι εμείς ελεύθεροι τη σήμερα ημέρα, ασχέτως αν οι σημερινές συνθήκες έχουν καταντήσει στην παγκοσμιότητα η οποία υπάρχει να τα έχουν καταλύσει όλα, αλλά μέσα στη ψυχή μας όμως υπάρχει αυτή η ιστορία του ελληνικού γένους. Και αν μας πήραν η Αγιά Σοφιά, αν μας πήραν όλα, δεν μας πήραν την ψυχή μας. Η ψυχή μας μένει, η ψυχή, όλη αυτή η ιστορία μένει στην ψυχή μας μέσα. Και θα επανέλθω σε αυτό το, εδώ πέρα στον τόπο μας. Εμνημονεύσαμε σήμερα όλους αυτούς οι οποίοι σφαγιαστήκανε, αν κοιτάξετε εδώ πέρα, γιατί είστε μικρά παιδιά ακόμα εδώ πέρα και δεν τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Και όταν σας λέμε αυτά μερικά πράγματα εμείς οι μεγάλοι, που δυστυχώς φύγανε και αυτοί οι οποίοι εζήσανε αυτές όλες τις καταστάσεις οι οποίες υπήρχαν και ευτυχώς μας μεταδώσαν και μας μερικά πράγματα τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς να σας μεταδίδουμε και εσάς. Από εκεί ξέρετε λοιπόν, εάν ψάξετε οπουδήποτε εδώ πέρα να σκάψετε, θα βρείτε μνήματα τα οποία είναι που ζήκαν οι κατακτητές εδώ πέρα, ειδικά οι Οθωμανοί, τους είχαν σκοτώσει, τους είχαν τάψει, οπουδήποτε και να πάτε, θα δείτε μνήματα τα οποία έχουν ταυτεί Ορθοδόξοι Χριστιανοί. Επίσης ήταν εδώ πέρα η μεγάλη σφαγή η οποία ήταν που εσφάξανε την ημέρα, την παραμονή των Χριστουγέννων, όταν ήταν σηκωθήκανε, να το σκεφτείτε αυτό ως παιδιά που είστε, να σκεφτείτε ότι σηκωθήκανε οι γονείς την ημέρα των Χριστουγέννων το 1821 για να πάνε παραμονή Χριστουγέννων, για να πάνε στην εκκλησία με τα παιδιά τους και βγήκανε όλοι αυτοί οι Γιαννίσαροι, οι οποίοι Γιαννίσαροι ποιοι ήτανε, ήτανε οι μεγαλύτεροι, ήτανε τα πιο γενναία παιδιά τα οποία γεννιόταν των Ελλήνων Ορθοδόξων και τα παίρνουν οι Τούρκοι, τα εκπαιδεύανε και τους δείχναν το μίσος εναντίον των Ελλήνων. Αυτοί ήταν οι Γιαννίσαροι. Αυτοί οι Γιαννίσαροι λοιπόν εσφάξανε, επήγανε σε όλες τις γειτονίες, αρχίσανε από κάτω από τα Βδουλιανά και πήγανε Παπαδιανά, πήγανε ανεβήκανε απάνω, Σφακό, όλα αυτά μέχρι τα Ποτονιανά εκεί πέρα και σφάξανε 70 άτομα, μικρούς και μεγάλους, που ήταν εντυμένοι για να πάνε στην εκκλησία και τους σφάξανε. Αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν τους έχει ξεχάσει τελείως η ιστορία. Τελείως. Κανείς δεν σκέφτηκε ποτέ να πει, ξέρεις κάτι, σε αυτό το χωριό υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, αυτούς τους οποίους σας φάξε. Άγνωστοι τελείως. Εγώ έκανα μια κίνηση προσωπικά και δεν το λέω ούτε για τίποτα. Όταν ζούσε ο Μακαριστός ο Ειρηναίος και του είχα πει σεβασμιότητα να κάνουμε μια αίτηση στο Πατριαρχείο ούτως ώστε να γίνουν αυτοί ως μάρτυρες και έκανα και μια προφορική αίτηση στον σημερινό τον Αμφιλόχιο, έκανα μια προσωπική αίτηση για αυτό το λόγο, η οποία
και από τους δύο δεν έτυχε, ας πούμε, πραγματοποίηση. Λοιπόν, από εκεί ήρθα, λοιπόν, εμείς η Εκκλησία τους μνημονεύει πάντα. Και θα τους μνημονεύει και δεν θα τους ξεχάσει ποτέ. Γι' αυτό λοιπόν είναι η Εκκλησία, ούτως ώστε να μνημονεύει αυτούς τους ανθρώπους. Η πολιτεία ασχολείται με άλλα πράγματα. Δεν ξέρω με τι. Σήμερα βάλαμε τα στεφάνια εδώ πέρα, τελείωσε. Σε λίγο δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα τους ξεχάσουμε τελείως όλα αυτά τα οποία κάνουμε. Η Εκκλησία όμως θα τους θυμάται. Και πάντα εμείς θα τους μνημονεύουμε. Και να σας πω και κάτι άλλο, το οποίο κανονικά το λέει η Εκκλησία αυτό το πράγμα. Σε κάθε μνημόσιο το οποίο γίνεται, σε κάθε αίτηση, πρέπει να υπάρχει και ένας δίσκος κολύβων εδώ πέρα που να συμβολίζει πραγματικά την ψυχή αυτών των ανθρώπων οι οποίοι θυσιαστήκαν και για τους οποίους κάνουν μνημόσυνα. Αλλά δυστυχώς και η πολιτεία, τι να βάλω, και η Εκκλησία, τα ξεχνά όλα αυτά. Εσείς ως παιδιά μαθαίνετε την ιστορία καλά, διαβάζετε και μην ξεχνάτε ποτέ ότι είστε Ελληνόπουλα, ότι αυτή τη σημαία την οποία κρατάτε εδώ πέρα εσείς, αυτή έχει ποτιστεί με αίμα και υδρότα από ανθρώπους οι οποίοι θυσιαστήκανε για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και πάλι σας έχουμε καλή πρόοδο, χρόνια σας πολλά, με υγεία και ο Θεός να είναι μαζί μας και ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή αυτών τους οποίους εδώ πέρα εμνημονεύσαμε και θα είναι πάνω στην ψυχή μας και στο μυαλό μας. Είναι πάλι χρόνια πολλά.